Ποιο την πετάει, εννοείται. Το περίμενε όταν θα ήσουν εσύ και ο Αντώνης Δρέμος πιο στάιλος από τη Δέσποινα Βανδύ. Ναι, όχι. Ορίστε. Θεωρώ ότι είμαστε. Είναι. Ωχ. 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 Δεν κατάλαβα γιατί δεν μας δίνει ωραία, δεν με δίνει εμένα ωραίο. Η Βάσου. Λες μετά, εντάξει, αφού κλαις με δάκρυα και θεωρείς ότι είναι για κλάματα τα ρούχα του Κρυθαριώτη, εντάξει ρε Θεέ Γιώργα, δεν είπα αυτό, αυτό είπες μόλις τώρα. Όχι, 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 τώρα που κατάλαβες τι είπες, τώρα που κατάλαβες τι είπες, ότι το ρούχο που μου βάζει ο Κρυθαριώτης είναι πιο στάιλις. Είναι όλο ότι Βανδύ είναι κουκλάρα και τα υποστηρίζει. Ναι, αλλά δεν σε κρίσεις, δεν μπορώ να πω κάτι στα ρούχα. Μπορώ να πω κάτι. Το είπε και ο Αποστολόπουλος, εσύ διαφωνείς. Μπορώ να πω κάτι. Ο Αποστολόπουλος απλώς είναι από την κατηγορία των ανθρώπων που λέγοντας τη γνώμη τους δεν τον νοιάζει τι θα ακολουθήσει. Δηλαδή δεν τον νοιάζει πώς θα το πει. Τι είπε, για την καινούργια δηλαδή το είπε άσχημα. Άσχημα, δηλαδή το είπε μπορεί να χιουμοριστικά. Χιουμοριστικά. Θα μπορούσε όμως να πει ότι είναι ένα νέο κορίτσι που κι άλλοι το έχουν πει. Θα ήθελα να τη δω και μια μέρα χωρίς με τον ίδιο το λέει. Πιο νάτσο, έτσι δεν θα έχει, α πούμε, δεν γινόταν το λάθο. Για το Μενεγάκι θα μπορούσε να πει ότι θα ήταν. Άσε με να βάλω μια πλάκα όμως. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, είναι ο τρόπος. Καλά κάνει. Ναι, πολλοί το λένε ότι θα μπορούσε να έχει πολλά θέματα. Εμένα θα μ' άρεσε ο Αποστολόπουλος, εγώ αν ήμουν στέλεχος καναλιού, αλλά δεν με παίρνει κανένας, τι να κάνω. Μια ζωή υπάλληλος. Εντάξει Γιώργαντα, θα τα πούμε. Λοιπόν, μια ζωή υπάλληλος. Εγώ αν ήμουν στέλεχος καναλιού θα τον αξιοποιήσω τον Αποστολόπουλο. Τι λες ρε Γιώργο, άνθρωπος. Πολύ ωραία. Τον θεωρώ έξυπνο, ευφυή. Θα τον αξιοποιήσω σε μια επιτροπή κάπου, γιατί έχει άποψη και τα λέει και έχει και χιούμορ. Δείχνει ευφυή αυτό το πράγμα. Εγώ θα τον αξιοποιήσω.